Τα Χριστούγεννα ανήκουν στα παιδιά και στόχος του Δήμου Σερών είναι φέτος τα Χριστούγεννα στις Αίρες να είναι τα πιο δημιουργικά, βιωματικά και διαδραστικά. Αυτός ήταν και ο λόγος που με πρωτοβουλία της ΚΕΔΙΣ πραγματοποιήθηκε συνάντηση με την εκπαιδευτική κοινότητα των Σερών σχετικά με την Πολιτεία των Ευχών 2019. Κυρίως καλέσαμε τους διευθυντές των σχολείων, πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες εκπαίδευσης, για να τους συστρατεύσουμε σε μια προσπάθεια να κάνουμε αυτά τα Χριστούγεννα τα πιο δημιουργικά, βιωματικά και διαδραστικά Χριστούγεννα που έχουν γίνει ποτέ. Στη σύσκεψη μετήχαν αιρετοί εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες εκπαίδευσης, καθώς και οι διευθυντές των σχολείων, οι οποίοι ενημερώθηκαν για το πλαίσιο, το χρονοδιάγραμμα, το πρόγραμμα και τη χωροταξική διάταξη των εκδηλώσεων. Τους προτρέψαμε τη συμμετοχή σε μια σειρά από δράσεις, οι οποίες θα αφορούν δρόμενα, θεατρικά, παραμύθια, μπαζάρ ακόμη, δίνοντάς τους τη δυνατότητα και πάντοτε δωρεάν να κάνουν χρήση των υλικών που θα χρησιμοποιήσουμε, σπιτάκια, σκηνή, φωτισμό, μικροφωνικές εγκαταστάσεις, έτσι ώστε να δώσουμε βήμα στα παιδιά και των σχολείων και να κάνουμε οργανωμένα δραστηριότητες προκειμένου να καλύψουμε όλες αυτές τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις και να υπάρχουν δωρεάν δρόμενα και ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις για τους συνδημότες μας. Το δικό μας σχολείο, το Τρίτο Γυμνάσιο, έκανε κάθε χρόνο μπαζάρ σε κάποιους πάγκους που μας διέθετε ο Δήμος. Αυτή τη φορά ο Δήμος θέλει να υπάρξει μια ομοιομορφία και μια καλλιστισία, οπότε θα μας παραχωρήσουν ξύλινα σπιτάκια. Θέλω να πιστεύω ότι θα είναι πολύ καλύτερη η εμφάνιση. Και καλή επιτυχία σε όλους μας. Η Πολιτεία των Ευχών λοιπόν ετοιμάζεται να εγκατασταθεί σύντομα στην πόλη των Σερών. Θα γίνουν πολλές δράσεις, θα στήσουμε θεματικά σπιτάκια, θα γίνει μια εκδήλωση η οποία θα είναι ομοιόμορφη, με χορευτικά, με πάρα πολλές εκδηλώσεις. Σχεδόν όλα. Το πρόβλημά μας αυτή τη στιγμή είναι αν μπορέσουμε να καλύψουμε όλα τα σχολεία και όλες τις συμμετοχές. Κατά μήκος της Κωνσταντίνου Καραμαλής, ξεκινώντας από την Πλατεία Ελευθερίας, το άγαλμα του Εμμανουήλ Παπά και διατρέχοντας όλο τον οδικό άξονα της Κωνσταντίνου Καραμαλή μέχρι το ύψος της περιφέρειας, της νομαρχίας.